Ελπίδε για αποκατάσταση του κλειστού κολυμπητηρίου Χανίων και λειτουργία του παράλληλα με ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο γεννά η παραχώρηση τη εγκαταλελειμμένη και λαϊλατημένη αθλητική δομή από το Πολυτεχνείο Κρήτη, όπου ανήκει, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το Ολυμπιακών Προδιαγραφών έργο, που στήχησε 5,5 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, χωρί ποτέ να λειτουργήσει, σχεδιάζεται να αποκατασταθεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και τον αθλητικό κόσμο. Εμεί ε, ω Πολυτεχνείο Κρήτη έχουμε. Πάρει μία απόφαση ε, να παραχωρήσουμε συνολικά 65 στρέμματα για να γίνει ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο. Από το 2016 έχουν ολοκληρωθεί μελέτες μελέτε αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμπητηρίου Χανίων από την τεχνική υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτη, ωστόσο θα απαιτηθεί η επικαιροποίησή του εξαιτία τη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Εμεί ω Πολυτεχνείο ε, δεσμευτήκαμε να, να συμβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο στην εξέβρεση της λύσης. Ε, προσφερθήκαμε η τεχνική μας υπηρεσία να βοηθήσει στην επικαιροποίηση των τεχνικών μελετών και εάν όλα πάνε καλά ε, και εφόσον υπάρχει και επιθυμία η τεχνική μας υπηρεσία κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις μπορεί να αναλάβει ακόμη και την επίβλεψη του έργου μια και το έργο είναι ακριβώς ε, δίπλα μας. Καθοριστική σημασία για να λειτουργήσει το κολυμβητήριο εφόσον αποκατασταθεί είναι η ενεργειακή αναβαθμίσή του. Δηλαδή αν πρόκειται να αποκαταστήσουμε ένα κτίριο το οποίο θα είναι φοβαρά ενεργοβόρο, νομίζω ότι αυτό δεν είναι η κατάλληλη λύση του, του προβλήματος. Η τεχνική μας υπηρεσία αναφέρεται σε ένα συνολικό κόστος γύρω στα 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο βεβαίως το κόστος σε κάποιο βαθμό θα μειωθεί όταν Φτάσουμε στο σημείο της διακήρυξης. Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αθλητισμού είναι το έργο να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το 2025. Θα απαιτηθεί επιπλέον η εκπόνηση ενός business plan από το οποίο θα προκύψει και ο κατάλληλος φορέας διαχείρισης του έργου με βιώσιμο τρόπο.